Μαζί μας, όπως σας προανήγγειλα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σκυλακάκης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Λιμπεράκη, και εγώ ευχαριστώ. Σας αναζήτησα κατά βάση για δύο θέματα. Οφείλω να πω ότι από όταν ανακοίνωσα. Προέκυψαν άλλα 32. Προέκυψαν, όχι. Κατά βάση, αν τα χωρίσω έτσι θεματικά σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, αυτή που ήρθε να προσθεθεί έχει να κάνει με την αντιπυρική θωράκισή μας. Ωραία. Σε πολλά επίπεδα θα αρχίσω με αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο επίγον και εκείνο, τέλος πάντων, στο οποίο οι πολίτες καλούνται να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Μεταφέρω το μήνυμα της ακροάτριάς μας, της Βαρβάρας. Λέει, ας κάνει ο Υπουργός μια αυτοψία στο Διόνυσο, στον Άγιο Στέφανο και στην Άνοιξη. Ούτε τα τζιπ δεν μπορούν να πλησιάσουν. Τι γίνεται εκεί με τις διαδικασίες καθαρισμού, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις διαδικασίες καθαρισμού. Αυτή τη στιγμή, εμείς ως Υπουργείο έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα καθαρισμών με τους ανθρώπους μέσα στα δάση και προτεραιότητα αυτή τη χρονιά σε πάρα πολλά δάση της Αττικής, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά έχουν ανατεθεί όλες οι μελέτες. Μιλάμε για πολλές, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια που αφορούν αυτούς τους καθαρισμούς. Και δουλεύουμε. Αλλά δεν είναι μόνο το κεντρικό κράτος που έχει. Πριν φύγουμε από το κεντρικό κράτος, να θυμίσω μόνο στους ακροατές μας και να πω και σε εσάς ότι φιλοξενήσαμε προημερών τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, που μας είπε ότι οι καθαρισμοί θα τελειώσουν τέλος Ιουλίου. Ναι, και έτσι, και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί θέλουμε ειδικά την πρώτη φάση να έχουμε και ανθρώπους μέσα στα δάση. Δηλαδή το γεγονός ότι θα έχουμε και ανθρώπους μέσα στα δάση δεν είναι αρνητικό. Μην ξεχνάμε τώρα ότι οι καθαρισμοί για τους οποίους μιλάμε αφορούν ένα πολύ μικρό κομμάτι, παρά το γεγονός ότι είναι 100 εκατομμύρια, αφορούν ένα πολύ μικρό κομμάτι της υπερβάθμισης καύσιμης ύλης. Διότι η υπερβάθμιση καύσιμη ύλη έχει μείνει στα δάση εδώ και 60 χρόνια. Το 60% των δασών είναι χωρίς καμία διαχείριση εδώ και από τότε που μετά τη μεταπολίτευση τουλάχιστον και μετά. Και τώρα μόλις ξεκινάμε με το καινούριο μοντέλο διαχείρισης δασών. Το αντινέρο είναι αυτό? Το αντινέρο είναι καθαρισμοί. Μάλιστα. Τα δάση μας όμως είναι χωρίς διαχείριση. Τώρα περάσαμε το νομοσχέδιο για να βγουν τα δάση σε διαχείριση. Βγάλαμε για πρώτη φορά, έχουμε ανάθεση διαχειριστικών μελετών για τα δάση Αττικής που δεν είχαν διαχειριστικές μελέτες και κάποιες άλλες περιοχές που είναι τώρα σε εξέλιξη, και φτιάξαμε τα υβριδικά σχήματα που θα μπουν και θα αρχίσουν να κάνουν λοιπόν μόνη διαχείριση των δασών. Το είναι περιμένουμε μεγάλο θέμα. Με την ελπίδα, πραγματικά όλοι αυτό ελπίζουμε και γι' αυτό και θέτουμε τα ερωτήματα. Ελπίζουμε φέτος να μην δούμε αυτά που είδαμε προηγούμενα χρόνια. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι σε κάθε περίπτωση, γιατί ο χειμώνας ήταν πολύ ζεστός και η υγρασία Μάλιστα. είναι καθοριστική. Οφείλω πάντως να πω, επειδή μιλάτε κι εσείς για τα τελευταία δύο χρόνια, και αυτό δεν είναι προσωπικό, αλλά έχει να κάνει με την κυβέρνηση συνολικά, ότι η κυβέρνηση η σημερινή κυβερνά από το 19. Ναι. Και αυτά τα χρόνια έχουμε θρηνήσει Δαδιά, έχουμε Πάρνηθα, έχουμε Εύβοια. Έτσι είναι όπως το λέτε. Παρά το γεγονός ότι οι αντιπυρικές δαπάνες από το κεντρικό κράτος πήγαν από τα 30 εκατομμύρια τα 100. Πάει στην καταστολή όμως, κύριε Υπουργέ. Πάει στην καταστολή πάλι. Μιλάω μόνο για πρόληψη, λέτε. Μάλιστα. Μόνο για πρόληψη. Καλώς. Τριπλασιάστηκαν. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, διότι στα 60 χρόνια που μεσολάβησαν, με τα δάση εκτός διαχείρισης, δηλαδή κανείς δεν έκανε αραιώσεις, κανείς δεν έβγαζε τους πεσμένους κορμούς, τα νεκρά δέντρα κτλ. Υπάρχει πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη. Ερώτημα. Το η πλατφόρμα. Είναι για τους πολίτες, ναι. Η πλατφόρμα στο Υπουργείο για αυτές τις εκθέσεις, για τους ελέγχους στα ακίνητα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Αυτό μέχρι τα μέσα Απριλίου δεν δούλευε. Είναι κανονικό να μην δουλεύει? Συγγνώμη. Ναι. Η πλατφόρμα είναι, δεν είναι κεντρικό θέμα σε αυτή την υπόθεση. Έπρεπε, έχουμε... Είναι όμως λογικό να μην δουλεύει ένα μήνα πριν το τέλος της προθεσμίας. Η δυνατότητα που έχουμε δώσει είναι η απλή κατάθεση ηλεκτρονική της έκθεσης στον Δήμο. Είτε ούτως είτε άλλως, το σημαντικό δεν είναι η κατάθεση της έκθεσης, είναι να γίνουν οι εργασίες.
Εδώ πέρα, όπως συνήθως, κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Οι εργασίες, ποιες είναι αυτές οι εργασίες? Είναι οι εργασίες αντιπυρικής προστασίας μέσα στο οικόπεδο που αφορούν την προστασία του σπιτιού. Λοιπόν, ο γνωστός σας, όπως μου είπε ο κύριος Βασιλιάδης, που ήταν μαζί μας νωρίτερα, διευθύνων σύμβουλος της Interview, άκουσε ότι θα μιλήσουμε, μου λέει, ας θέσουμε υπόψη του Υπουργού και το εξής ζήτημα. Μπορεί ο καθένας να επομιστεί το κόστος για τις αλλαγές που βάζει ο νόμος και σωστά τις βάζει? Από τις σίτες, τα ξύλινα κουφώματα, τους καθαρισμούς κλπ. Κλπ. Ναι. Επειδή πρώτον, αυτό αφορά το σπίτι σας. Συνεπώς, το ερώτημα που θέτεται είναι, για να καθαρίσω να μην καεί το σπίτι μου, να πληρώσω εγώ ή να πληρώσει κάποιος άλλος? Και ο άλλος ήταν ο φορολογούμενος, έτσι. Ο άλλος είναι δίπλα σας, ο άλλος είστε εσείς. Συνεπώς, το πρώτο ερώτημα είναι, τι πρέπει να σηκώσει ο φορολογούμενος? Ήρθαμε λοιπόν και είπαμε, βάζουμε 30 εκατομμύρια, και σήμερα περνάει ο οδηγός για να έρθουν οι δήμοι και να κάνουν τους καθαρισμούς περιμετρικά των οικισμών που είναι μέσα στο δάσος. Θα είναι πάρα πολύ ευέλικτη διαδικασία και θα τους επιτρέψει τουλάχιστον το 80% των καθαρισμών να το κάνουν με πόρους του κεντρικού κράτους. Φτάνει να κινηθούν με ταχύτητα. Λοιπόν, πολίτες πάλι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο εκτός από τα στοιχειώδη κλαδέματα και απομάκρυνση έφλεκτων υλικών γύρω από το σπίτι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της τεχνικής έκθεσης για φέτος, που είναι υποχρεωτική η τεχνική έκθεση. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Ωραία. Να κλαδέψεις. Λοιπόν, να μην μείνουμε άλλο σε αυτό για να προλάβουμε και τα άλλα δύο θέματα που είναι θέματα βασικά. Το ένα έχει να κάνει με τη δόμηση. Ας το προσπεράσουμε σχετικά γρήγορα, σας παρακαλώ. Σας ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση. Έχετε επιχειρήσει πολλές φορές να φέρετε ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου. Τις παίρνετε πίσω κάθε φορά προεκλογικά. Δεν έχουμε επιχειρήσει να φέρουμε. Θα φέρουμε τις ρυθμίσεις. Ήταν έτοιμες. Βγήκε μια νέα απόφαση του ΣΤΕ. Πώς πρέπει να την δούμε αυτή την απόφαση. Κύριε Υπουργέ, το κάνατε, προσπαθήσατε να το κάνετε παραμονές των τελευταίων εθνικών εκλογών, προσπαθήσατε παραμονές των δημοτικών εκλογών, προσπαθήσατε και τώρα και μπλόκαρες το ΣΤΕ. Όχι, το πρόβλημα αφορά την απόφαση του ΣΤΕ, την αρχική, η οποία έχει δημιουργήσει μια αμφιβολία για το τι είναι νόμιμο στην εκτός σχεδίου. Εντάξει, ας μην μείνουμε σε αυτό, το ρεπορτάζ λέει άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει σεβαστώ αυτό που μου λέτε. Αυτές είναι ρυθμίσεις που θα ξαναέρθουν? Θα έρθουν, δεν έχουν έρθει ποτέ αυτές οι ρυθμίσεις. Ωραία, αυτές είναι ρυθμίσεις. Κύριε Υπουργέ, δεν πήραν πράσινο φως 9 Ιανουαρίου στο Υπουργικό αυτές οι ρυθμίσεις? Ωραία. Αυτό λέω λοιπόν. Βγήκε νέα απόφαση. Αυτό λέω. Θα τις ξαναφέρετε, θα τις φέρετε, τις ρυθμίσεις αυτές? Θα τις φέρουμε, αφού δούμε το πρόβλημα, πάμε να λύσουμε. Προέρχεται από μια απόφαση του ΣΤΕ. Εάν δεν δούμε και τη νέα απόφαση, θα πάμε να λύσουμε το μισό. Πώς θα γίνει? Εσείς προσωπικά είστε υπέρ της εκτός σχεδίου δόμησης? Δεν θεωρείτε ότι η χώρα δεν σηκώνει άλλο τσιμέντο, ειδικά σε προορισμούς επιβαρημένους και δημοφιλείς? Ακούστε, το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη χώρα είναι οι αφορισμοί. Ωραία. Η χώρα δεν σηκώνει άλλο τσιμέντο. Αν το πάρουμε αυτό κυριολεκτικά, σημαίνει θα σταματήσουμε να χτίζουμε. Ωραία. Δεχόμαστε να σταματήσουμε να χτίζουμε? Υπάρχει κανένας που να λέει θα σταματήσουμε να χτίζουμε? Εκτός σχεδίου σας λέω, κύριε Υπουργέ. Πάμε. Εκτός σχεδίου. Θα σταματήσουμε να χτίζουμε εκτός σχεδίου. Γιατί θα σταματήσουμε να χτίζουμε ολοκληρωτικά εκτός σχεδίου? Όχι ολοκληρωτικά. Πάμε λοιπόν. Δεν θέλουμε ολοκληρωτικά. Κύριε Υπουργέ, χάρη συντομίας, νομίζω όλοι οι πολίτες ξέρουν τη φάτσα στο δρόμο. Αυτό που ξέρουμε τόσα χρόνια. Συγκεκριμένο εμβάδων και φάτσα στο δρόμο. Ερχόμαστε λοιπόν και κάνουμε μία ρύθμιση η οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να χτίζουμε λιγότερο εκτός σχεδίου. Θα πάμε λίγο με τη λογική, γιατί αυτή πρέπει να ακολουθούμε. Πρέπει να χτίζουμε λιγότερο εκτός σχεδίου, γιατί το χτίσιμο εκτός σχεδίου είναι πιο ακριβό για το κοινωνικό σύνολο. Γιατί θέλει πολύ περισσότερες υποδομές και επιβαρύνεις τον άλλο. Και επιβαρύνεις και περισσότερο το περιβάλλον για το ίδιο και η δραστηριότητα. Απ' την άλλη πλευρά, δεν μπορείς να έρθεις να πεις ότι οι άνθρωποι θα ζουν μόνο στις πόλεις ή συγκεκριμένους οικισμούς και δεν θα έχεις τουριστική δραστηριότητα, δεν θα έχεις βιομηχανική δραστηριότητα, δεν θα έχεις οικιστική δραστηριότητα αγροτική. Δηλαδή, ένας περιορισμός της ελευθερίας
του ανθρώπου και της περιουσίας που είναι υπερβολικός. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια μέση Μάλιστα. λύση. Αυτή θα φέρουμε στη λοιπόν, μια μέση λύση. Ερώτημα. Δίνετε μπόνους ύψους σε αυτούς που να ολοκληρώσω κύριε Υπουργέ και μετά θα μου πείτε. Μα μου λέτε ότι δίνουμε. Είναι νόμος του 12. Μου επιτρέπετε. Θα μου τα πείτε όλα στη συνέχεια. Να θέσω μόνο το ερώτημα. Αναγνωρίζει ο νόμος ως κίνητρο για συγκεκριμένους φιλοπεριβαλλοντικούς, φιλοπεριβαλλοντικές παραμέτρους δόμησης να δίνεται με αλφαγιώτα ένα μπόνους ύψους. Μήπως έχει έρθει η ώρα να επιβάλλουμε πράσινη δόμηση και να μην χρειάζεται κινητροδότηση σε μια χώρα που πλήττεται από την κλιματική κρίση για να χτίζουμε πράσινα. Και αν το κίνητρο υπάρχει, ας είναι φορολογικό, αλλά να μην είναι περισσότερη δόμηση. Πρώτον, το φορολογικό κίνητρο σε μια περίοδο που έχουμε πολύ σφιχτά δημοσιονομικά και στο μέλλον θα έχουμε, δεν θα είναι αρκετό. Δεν θα υπάρχουν αρκετά λεφτά για να σώσουμε τις πόλεις μας χωρίς και πολεοδομικά κίνητρα. Αλλά το πράσινο δώμα που μπορεί να γίνει στα καινούργια κτίρια, θα μπορούσε να είναι θαυμάσια, υποχρεωτικό στα παλαιότερα δεν μπορείς να κάνεις είναι ένα κομμάτι από αυτά τα μπόνους που έβαλε ο κώδικας ο οικοδομικός κανονισμός ο νέος το 2012 με υπουργούς του Πασόκ που το εισηγήθηκαν για να ξέρουμε τώρα τι λένε εφαρμόστηκε 10 χρόνια, 12. Κάποια προβλήματα που εμφανίστηκαν ήρθαμε και τα λύσαμε στο τελευταίο νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή, ώστε να μην αστρίζονται παράλογα μπόνους. Αλλά όταν μου λέτε ότι κάποιος θα φτιάξει ένα κτίριο με πιλωτή, το οποίο έχει πολλά πλεονεκτήματα, και μαζί με την πιλωτή του δίνεται ένα μέτρο επιπλέον, δηλαδή μαζί με την πιλωτή. Μέχρι 3 δίνονται από ό,τι καταλαβαίνω με την παρέμβασή σας, όχι. Μέχρι 3 είναι στην περίπτωση, σε κάποιες περιπτώσεις αλλού είναι μέχρι 2, όπου αφρίζονται όλα τα κίνητρα μαζί. Δηλαδή τα κίνητρα μπορούν να αφριστούν. Εμείς περιορίσαμε δραστικά τη δυνατότητα άφρησης έτσι ώστε να είναι περιορισμένη η παρέμβαση. Να ζητήσω το σχόλιο σας για την απόφαση αναστολής οικοδομικών αδειών όπως ελήφθη στο Δήμο Αθηναίων. Δεν θα μπω σε συζήτηση με το τι κάνει το κάθε δημοτικό συμβούλιο διότι έχουμε πάρα πολλούς δήμους, πάρα πολλά δημοτικά συμβούλια με διαφορετικές στάσεις και απόψεις. Αυτό που θα πω είναι ότι χρειαζόμαστε κοινή λογική και πρέπει αυτά, επειδή είναι θέματα πολύ σοβαρά, να φύγουν από την λογική της αντιπαράθεσης και να μπουν σε μια λογική ορθολογικής πολεοδομικής πολιτικής. Κύριε Υπουργέ, αν τσακωνόμαστε την ώρα που επελάμβει η κλιματική αλλαγή, αν τσακωνόμαστε αν θα είναι 21 ή 22 μέτρα ένα κτίριο, νομίζω ότι έχουμε χάσει την ουσία αυτού που συμβαίνει. Κύριε Υπουργέ, να σας ζητήσω, αν μπορείτε ή δυνατόν και αύριο, δεν πρόλαβα καθόλου να θίξουμε το θέμα των ΑΠΕ. Έχω πολλές απορίες και έχω και πολλά μηνύματα από ακροατές και θα θέλαμε τα φώτα σας. Δεν ξέρω αν το επιτρέπει το πρόγραμμά σας. Αύριο, μεθαύριο, να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Με χαρά. Τι θα λέγατε. Απλώς να σας πω κάτι πολύ σύντομο. Οι ΑΠΕ έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι πιέζουν προς τα κάτω τις τιμές και μας επιτρέπουν να έχουμε εγχώρια παραγωγή, όμως απαιτούν μια συνολική αλλαγή του ηλεκτρικού συστήματος. Λοιπόν, δυστυχώς έχω ήδη κάνει υπέρβαση χρόνου για το δελτίο. Λυπάμαι, απολογούμε που σας διακόπτω. Αν όμως έχετε την καλοσύνη, θα ήταν χρήσιμο και για τους ακροατές μας να το δούμε τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.